Σεβασμιότατε, κυρία Νησιώτη, κυρίες και κύριοι. Πριν παρουσιάσω τη συνεισφορά μου στο συνέδριο της Ακαδημίας Θεολογικών Σπουδών Βόλου, που είναι αφιερωμένο στον Νίκο Νησιώτη, επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου από την προσωπική μου σχέση μαζί του. Με τον Νίκο Νησιώτη γνωριστήκαμε και συνδεθήκαμε το 1985, όταν ανέλαβα πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ενώ ο ίδιος ήταν ένα από τα δύο μόνιμα μέλη στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Ήταν ένας άνθρωπος στην κυριολεξία, καλός καγαθός. Πάντοτε είχε μια καλή κουβέντα να πει και πάντοτε τον διέκρινε η ακλόνητη πίστη του στη θρησκεία και στη σχέση που αυτή είχε με τα Ολυμπιακά ιδεώδη. Γνωρίζετε όλοι ότι υπήρξε αθλητής, ακόμη και προπονητής της καλαθοσφαίρισης. Θα ήθελα να σας εκμυστηρευτώ πως καμιά φορά τον πείραζα, λέγοντάς στα γερμανικά, γλώσσα την οποία μιλούσε, ότι ήταν πάντοτε «unter sanfter Gewalt». Δηλαδή, αν το μεταφράσω στα ελληνικά, κάτω από γλυκά καταπίεση. Του εξηγούσα ότι καταπιζόταν τον πατέρα του, τον πατέρα Άγγελο, ένα σπουδαίο άνθρωπο, ως ιερέα στον ιερό, και αργότερα από την αγαπητή του σύζυγο Μαρίνα, η οποία είχε και έχει πάντα έντονη προσωπικότητα. Εκείνος δεχόταν το πειραγμά μου γελώντας πλατιά και μου έλεγε πως αφού η κατοπίεση είναι γλυκιά, δεν πειράζει λάμπη. Με το ίδιο πλατή χαμόγελο αντιμετώπισε κάθε δύσκολη περίσταση, ενώ το χαρακτήριζε επίσης μια πηγαία αγάπη για τον άνθρωπο. Η ευρυμάθειά του και η υπεράσπιση των πιστεύων του αποτελούν ένα ακόμη στοιχείο της προσωπικότητάς του που πάντα με εντυπωσίαζε. Η ζωή τα έφερε έτσι και έφυγε πολύ γρήγορα από κοντά μας. Γεγονός που είχε ως συνέπεια για μένα προσωπικά να πάρω τη θέση του στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Αυτό αποτέλεσε για μένα ένα βαρύ φορτίο, γιατί δεν είναι εύκολο κάποιος να μπορέσει να αναπληρώσει τον Νίκο Νησιώτη, όσο καλοπροαίρετος και αν είναι, όσες δυνατότητες και αν έχει. Και τώρα επιτρέψτε μου να αναφερθώ λίγο στον Ολυμπισμό μέσα από τα κείμενα του Νίκου Νησιώτη. Η σύντομη αυτή αναφορά στην παρακαταθήκη του έννοιμου του Νίκου Νησιώτη στον Ολυμπισμό θα κινηθεί στο πλαίσιο που σκιαγραφείται στην επιστολή του Σεβασμιωτάτου Δημητριάδος Ιγνάτιου, με άξονες την πνευματικότητα, τη συνδιαλλαγή και την αγωνιστικότητά του. Ο Ολυμπισμός για τον Νησιώτη δεν είναι μια ιδεαλιστική θεωρία προσέγγισης του αθλητισμού, είναι ο αθλητισμός στην πράξη, ως μία σκεπτόμενη ενέργεια σώματος και νου σε διαχώριστη συνάφεια. Αυτά τα λέει ο Νησιώτης. Εκφράζει τις κοινές εμπνεύσεις της ανθρώπινης φύσης που ξεπερνούν αντιθέσεις ανάμεσα στο πνεύμα και την ύλη, τη ζωή και το θάνατο. Και πάλι Νησιώτης. Επιπλέον είναι μια ευγενική προσπάθεια της ανθρώπινης ύπαρξης να ερευνήσει το βαθύτερο νόημα και το σκοπό της ζωής για να ξεπεράσει τον εαυτό της στην ανάταση προς το άπειρο. Και πάλι Νησιώτης. Εντάσσεται στις εκφράσεις της ζωής του ανθρώπου που δημιουργούν κοινές αρχές στα άτομα, ενώνουν εθνικές και φυλετικές ομάδες και σε παγκόσμια διάσταση την ανθρωπότητα. Νησιώτης. Οι Ολυμπιακές αξίες αντιλαμβάνονται ως αποκρυστάλλωση της ανθρώπινης προσπάθειας να διεισδύσει στο μυστήριο της ζωής. Νησιώτης. Καθώς και ως μία υπερφυσική ιδέα που στηρίζεται πάνω σε κοινές πνευματικές ρίζες, κοινούς κανόνες και παραδόσεις για να συλλάβει την πραγματικότητα του κόσμου ως ολότητα. Η ολότητα, η σύλληψη του κόσμου ως όλου με εσωτερική συνάφεια όλων των στοιχείων της ζωής παρουσιάζεται από τον Νίκο Νησιώτη ως σφαιρικό παγκόσμιο όραμα ζωής και είναι μοναδικό στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Νίκος Νησιώτης προσεγγίζει τη συνάφεια των συνθετικών στοιχείων της ολότητας και παγκοσμιότητας των Ολυμπιακών Αγώνων και θεωρεί ότι αποτελούν το έρισμα της εδραίωσης της ουμανιστικής παιδείας μέσα από τον αθλητικό συναγωνισμό όπως προσδιορίζεται από την Ολυμπιακή Ιδέα. Η Ολυμπιακή Ιδέα είναι η αρχή ή η ιδέα που εκφράζει το βαθύτερο νόημα του αθλητισμού καθώς διέπεται από αρχές παγκόσμιας εγκυρότητας. Ο Ολυμπιασμός ως φιλοσοφία της Ολυμπιακής Ιδέας είναι μια βαθύτερη σύλληψη και πρακτική των παγκοσμίων αρχών που αφορούν την εξέλιξη της ανθρώπινης προσωπικότητας. Η Ολυμπιακή Ιδέα, σύμφωνα με τον Νίκο Νησιώτη,
μεταβάλλει την εσωτερική επιθετικότητα σε δημιουργικότητα, διαμορφώνει την ατομική διάκριση σε κοινωνική ζωή και εμπνέει ετοιμότητα στο συναγωνιζόμενο για σωματική και πνευματική υπέρβαση. Ο Νησιώτης παρατηρεί την ασυμφωνία μεταξύ Ολυμπιακού Πνεύματος του κορυφαίου αθλητισμού και επισημαίνει ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς Ολυμπιακές αξίες. Επομένως, εάν αυτές δεν τηρούνται στην πράξη, τότε δεν μπορούμε να μιλάμε για αθλητισμό. Ο ίδιος πίστευε ότι μόνο η παιδεία είναι ικανή να δώσει στη νίκη την ηθική της διάσταση και τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Στα συγγράμματά του επεσήμενε τις ελοχεύουσες απειλές για μετατροπή των αγώνων σε φθηνό μέσο εθνικής προπαγάνδας, σε θέαμα και οικονομικό εγχείρημα χωρίς ουσία. Ένα άλλο θέμα μείζωνος σημασίας για τον Νησιώτη είναι η υπόθεση της ειρήνης σε όλον τον κόσμο, για την οποία τα μέλη του Ολυμπιακού κινήματος θα έπρεπε να λάβουν συντονισμένα μέτρα. Προσεγγίζει την Ολυμπιακή εκεχηρία σαν ένα θείο δώρο που συμβάλλει τον τρόπο με τον οποίο οι λαοί θα έπρεπε να ζήσουν μαζί ειρηνικά. Η εκεχηρία, ως μορφή ηθικής υποκρισίας, έγραψε, είναι μια αφετηρία δράσης του Ολυμπισμού για τη διάδοση των αρχών του, η οποία όμως γίνεται τελικά σχολή ειρήνης. Η ιδέα αυτή φέρει αποχρώσεις και διδάγματα από το χριστιανικό ανθρωπισμό της Ευρώπης με μεγαλύτερη απέτηση για κοινωνική δικαιοσύνη και κοινωνική ζωή. Ο νόμος πηγάζει για τον Νησιώτη από τη δίκαιη προσωπική διάκριση ως αποτέλεσμα της ευγενικής προσπάθειας χωρίς υλικό όφελος. Το άτομο τίθεται στην υπηρεσία του πλησίον ως ηθικό παράδειγμα. Η θεώρηση αυτή του Ολυμπισμού δεν αρνείται τη δύναμη, αλλά τη μετατρέπει σε θετικό δεσμό για να οικοδομήσει μια κοινωνία δίκαιη και ελεύθερη. Η ολοκλήρωση του ανθρώπου στο πλαίσιο αυτό του Ολυμπισμού είναι μια ψυχοσωματική διαδικασία και δεν αφορά μόνο τη σωματική κίνηση. Η βελτίωση του ατόμου, που ξεπερνά τα όρια του, εκφράζει την ελευθερία του και τη δημιουργικότητά του. Το γεγονός αυτό εμπεριέχει την πολιτιστική φύση του αθλητισμού, που συχνά έχει εκφραστεί μέσα από τις πλαστικές τέχνες. Νησιώτης. Ο Ολυμπισμός του, ως στοιχείο της παιδείας, αναπόφευκτα συμπεριέλαμβανε την καλλιτεχνική προσπάθεια και δημιουργικότητα. Για τον Νίκο Νησιώτη, ο αθλητής είναι δρόν καλλιτέχνης. Ο αθλητής δημιουργεί αντικειμενικές αξίες μέσω της επίδοσής του, καθώς παρατηρείται, προκαλεί ευχαρίστηση και θαυμασμό. Ο Ολυμπισμός είναι η φιλοσοφία του αγωνιστικού αθλητισμού και ο συναγωνισμός είναι η ουσία του, όπου απαιτείται ηθική, σωματική και πνευματική υπεροχή. Ο αθλητισμός μετατρέπει την επιθετικότητα σε συναγωνισμό. Οι αθλητές χρησιμοποιούν τη δύναμη τους στην Ολυμπιακή πράξη για κατάκτηση της νίκης ως παράδειγμα ειρηνικής άμυλας. Η Ολυμπιακή ανακοχή είναι το συνεπές αποτέλεσμα αυτής της σχέσης, διαχείρισης της δύναμης και της επιθετικότητας ως στοιχείο θετικό για κοινωνική και ειρηνική ζωή. Η Ολυμπιακή εκπαίδευση ως έννοια και γνωστικό αντικείμενο αποτελεί άλλο ένα πεδίο επιστημονικής ανάλυσης και στοχασμού στις θεωρητικές του αναζητήσεις. Η σύγχρονη Ολυμπιακή εκπαίδευση για τον Νίκο Νησιώτη αναφέρεται στην Ολυμπιακή ιδέα, στην ουσία, στις αξίες της και διδάσκει πώς είναι δυνατόν να εφαρμοστούν και με ποιες προϋποθέσεις. Για να πετύχει τους στόχους της η Ολυμπιακή εκπαίδευση πρέπει να χρησιμοποιήσει την ιδέα του αθλητισμού ως παιχνίδι. Καθώς αυτό εκφράζει την ουσία του Ολυμπιακού Πνεύματος και βασίζεται στην ιδέα της ελευθερίας, της ευχαρίστησης και της ψυχαγωγίας. Νησιώτης. Τελειώνοντας, επισημαίνεται ότι η καλοκαγαθία για τον Νησιώτη δεν είναι μια στατική κατάσταση, αλλά μια στάση ζωής συνεχούς αναζήτησης της ανάτασης. Σας ευχαριστώ.